Λοιπόν, η ώρα των απορριόρβων, παιδιά. Σήμερα μάλιστα μου ρίξατε μπόλικες απορίες και χαίρομαι πάρα πολύ. Για να έχω και να κάνω επιπλέον και επιλογή, αλλά και αν είναι δυνατόν, βέβαια, να απαντούμε σε όλες τις απορίες. Ξαναλέγω, δεν είναι όλες απαντήσιμες οι απορίες, είτε διότι αφορούν κάποιους λίγους ή ό,τι όπως θέλετε πάρτε. Λοιπόν, μια απορία λέγει εδώ. Στο σύμβολο της πίστεως, δηλαδή στο πιστεύω που λέμε, αποδίδονται 4 ονόματα στην Εκκλησία. Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η σημασία αυτών των ονομάτων? Χάρηκα για την απορία αυτή, ομολογουμένως χάρηκα, διότι έτσι γεννιέται η επιθυμία να μάθουμε μερικά πράγματα από την πίστη μας, λειτουργικά θέματα και ούτω καθεξής. Οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, που κράτησαν πάνω από 10 χρόνια στην ανάλυση τους, ξέρετε τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι μία ανάλυση του συμβόλου της πίστεως. Αυτό είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Θα λέγαμε ότι αυτό το σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις έναν Θεό και τα λοιπά, τι θα πει πιστεύω, η έννοια της πίστεως και το καθεξής, είναι μία περίληψη του περιεχομένου της πίστεως μας. Περίληψη γνώσεως, για να γνωρίσουμε το τι ακριβώς πιστεύουμε. Είναι πάρα πολύ αυτό σημαντικό. Λοιπόν, μ' άρεσε αυτή η απορία και αν θέλει ο Θεός να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Καταρχάς, όταν λέμε εκκλησία, τι εννοούμε? Η εκκλησία, παιδιά, είναι το σώμα του Χριστού. Δεν είναι βέβαια η συνάθρηση ανθρώπων, όπως θα λέγαμε η εκκλησία του Δήμου των Αθηναίων, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο, διότι δεν σημαίνει ότι καταργείται η εκκλησία όταν το πλήθος διαλυθεί. Πήγαμε το πρωί στη λειτουργία, αποτελούμε την εκκλησία εμείς οι άνθρωποι. Εκκλησία δεν είναι τα ντουβάρια, εκείνα λέγονται ναός, και κατά προέκταση αποκαλούμε και τα ντουβάρια, τα αποκαλούμε εκκλησία. Δεν σημαίνει με αυτό όμως ότι όταν πάμε στα σπίτια μας διαλύσαμε αυτό που λέγεται εκκλησία. Καθ' άλλο, η εκκλησία υφίσταται. Άρα λοιπόν δεν είναι μία συγκέντρωση πιστών, αλλά τι είναι? Όπως σας το είπα, είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Προσέξτε, κατά οντολογικών τρόπων. Εδώ τώρα, κατά οντολογικών τρόπων, όχι δηλαδή κατά ρητορικών ή κατά νοητών ή μεταφορικών τρόπο, αλλά οντολογικό. Τι θα πει? Το σώμα του Χριστού υπάρχει, το οποίο προσεγγίζομαι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι, ενούμεθα με το σώμα του Χριστού, μας προσλαμβάνει ως μέλη του, και συνεπώς δεν είναι μία μεταφορική θέση, αλλά είναι μία οντολογική κατάσταση, πραγματικότητα. Είναι πράγματι το σώμα του Χριστού. Αυτό που κοινώνησα εγώ σήμερα, κοινώνησες και εσύ, είμαθα όλοι λοιπόν ηνωμένοι στο σώμα του Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος θεσπίζει ότι η Εκκλησία είναι μία Αγία, Καθολική και Αποστολική. Η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Σημειώσατε ότι ό,τι διατυπώθη φερυπίν εις το σύμβολο της πίστεως δεν είναι έξω από την Αγία Γραφή, ή όπως οι κανόνες της Εκκλησίας μας οι οποίοι θεσπίστηκαν στα συνόδους τοπικάς και καθολικάς, γενικάς, οικουμενικάς, είναι ένας τρόπος ερμηνείας, κατανοήσεως της Αγίας Γραφής. Οι κανόνες δεν είναι έξω από την Αγία Γραφή. Το προσέξουμε αυτό το θέμα. Δεν λέμε εδώ είναι η Αγία Γραφή και εδώ είναι οι κανόνες και συνεπώς βάζουμε ένα διαχωριστικό φράγμα. Όχι. Οι κανόνες είναι ο τρόπος ερμηνείας και κατανοήσεως της Αγίας Γραφής, και της Παλαιάς
και της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό πολύ συχνά, αν ανοίξετε Φερρυππίν τη συλλογή, το Σύνταγμα των Κανόνων, που είναι στο πιδάλιο, το γνωστό μας πιδάλιο, θα δείτε ότι πάρα πολύ συχνά αναφέρονται και χωρία από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ακριβώς για αυτήν την κατοχύρωση. Λοιπόν, έτσι η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος, επανέρχομαι, θεσπίζει ότι η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική, βγαλμένα αυτά μέσα από το Λόγο του Θεού, από την Αγία Γραφή. Για να δούμε πάρα πολύ σύντομα φυσικά κάθε μία ιδιότητα. Είναι ιδιότητες, ιδιότητα της Εκκλησίας. Και πρώτα την ιδιότητα ότι είναι μία. Η Εκκλησία είναι μία. Δεν ίδρυσε ο Κύριος παρά μόνο μία. Δεν έχουμε πολλά σώματα του Χριστού. Είτε εγώ κοινωνήσω εδώ, κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, είτε αυτό συμβεί στην Κορέα, στην Αυστραλία, στην Κεντρική Αφρική, είναι η ίδια Θεία Λειτουργία. Είναι το ίδιο σώμα και αίμα του Χριστού, δεν είναι κάτι άλλο. Συνεπώς έχουμε Εκκλησία μία. Μία πίμνη εις οίκος Θεού, μία νύμφη, δηλαδή η Εκκλησία λέγεται νύμφη, ένα σώμα Χριστού, μία θυσία, μία Θεία Λειτουργία. Να πως τα λέγει αυτά ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Εν σώμα και εν πνεύμα. Εν σώμα, προσέξατε το. Εις Κύριος, ένας είναι ο Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα εις Θεός και Πατήρ πάντων. Τέλος. Καθορίστηκε λοιπόν τι θα πει μία, μοναδική, δεν υπάρχει άλλη. Και ακόμη όταν λέμε θριαμβεύουσα και στρατευωμένη Εκκλησία, δεν είναι παρά δύο όψεις της μιας και της αυτής Εκκλησίας. Η θριαμβεύουσα είναι στον ουρανό, η στρατευωμένη είναι στη γη, αλλά είναι η μία Εκκλησία. Ναι, διότι οι Άγιοι που είναι στην Βασιλεία του Θεού, στον ουρανό, έγιναν κοινωνοί του σώματος και του αίματος του Χριστού, όπως γινόμαστε και εμείς. Κοινωνή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Μία λοιπόν η Εκκλησία. Μετά είναι Αγία η Εκκλησία. Ναι, είναι Αγία, αλλά και ταυτόχρονα Αγιάζουσα. Δεν θα μπορούσε να μας αγιάσει η Εκκλησία αν δεν ήταν Αγία. Αποτελείται από Αγίους, εκείνοι που τη συνιστούν λέγονται Άγιοι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ένα από τα ονόματα των χριστιανών στους χρόνους τους αποστολικούς, ασπάσαστε, χαιρετήσατε πάντα στους Αγίους, όλους τους Αγίους. Ποιους? Τους πιστούς. Πώς λέγονται? Άγιοι. Επειδή αρνητικός τουλάχιστον απεχωρίστησαν από τον βέβυλον κόσμο. Απεχωρίστησαν. Δεν έχουν καμία σχέση με τον βέβυλο κόσμο. Γι' αυτό ο κοσμικός άνθρωπος, συγγνώμη, ο χριστιανός που είναι, γίνεται κοσμικός άνθρωπος και είναι οι 99 στους 100 στην εποχή μας, ουσιαστικά πάει να σπάσει αυτό το σημείο ότι είναι Άγιος. Είναι κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, αποχωρισμένος από τον βέβυλον βρώμικο κόσμο. Σας είπα τουλάχιστον αρνητικά. Η λέξη Άγιος αυτό σημαίνει. Σημαίνει όμως και ο και χωρισμένος. Αυτός που είναι χωρισμένος, δηλαδή στην άκρη, μακριά από κάτι που μολύνει. Έτσι. Είναι η περίπτωση που έχω ήδη τον Χριστόν που είναι Άγιος. Η θετική όψη. Θα αποχωριστώ από τον κόσμο, θα ενωθώ με τον Χριστόν. Δεν θα αποχωριστώ απλώς, αλλά θα αποχωριστώ και θα ενωθώ με τον Χριστόν, που είναι το σώμα του βεβαίως Άγιον. Λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, ο Χριστός ηγάπησεν αυτήν, πια την Εκκλησία, και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Γι' αυτήν παρέδωσε στο Σταυρό τον εαυτό του. Είναι αυτήν αγιάσει.
ή να αυτήν αγιάσει. Με τη διπλή σημασία, το επαναλαμβάνω, να την ξεχωρίσει από τον βέβυλον κόσμο, αλλά και να ενωθεί με το σώμα του για να πάρει αγιασμό. Ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίσας το λουτρό του ύδατος που είναι το βάπτισμα, εν ρήματι που γίνεται με λόγο Θεού, ή να παραστήσει αυτός εαυτό ένδοξον την Εκκλησία. Να την παρουσιάσει ένδοξη και αγία την Εκκλησία. Μη έχουσα σπήλων, σπήλος είναι ολεκές, ή ρητίδα, ρητίδα βλέπετε κάτι που ρητιδώνει, ή τι των διούτων, αλλήνα ή αγία και άμωμος, για να είναι λέει αγία και χωρίς ψεγάδι, χωρίς σημάδι, χωρίς λεκέ. Ώστε βλέπουμε εδώ τι θα πει ότι η Εκκλησία είναι αγία. Τρίτον, καθολική. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στη 18η του κατήχηση, στην 11η παράγραφο, καθολική καλείται δια το κατά πάσης είναι της οικουμένης από περάτων γης έως περάτων. Γιατί απλώνεται σε όλη τη γη. Αυτή η καθόλου εκκλησία, καθόλου θα πει η όλη εκκλησία, όπως λέγει, ναι, είναι δηλαδή η καθόλου εκκλησία, εκείνη η οποία δέχεται την ορθήν πίστη. Την ορθήν πίστη, γιατί έχουμε και το φαινόμενο των αιρέσεων, οι αιρέσεις δεν αποτελούν βεβαίως εκκλησία, και η οποία είναι διεσπαρμένη σε όλα τα σημεία της γης. Έχει μια πολύ ωραία εικόνα αρχαιοτάτη, τη συναντάμε στη διδαχή των 12 Αποστόλων. Είναι όπως, είναι μια ευχή που λέγει ο ιερεύς, δεν τη λέμε σήμερα αυτή την ευχή, που λέει στη λειτουργία, Κύριε, όπως αυτό το πρόσφερο είναι συλλεγμένο, μαζεμένο από στάρια, από τις πλαγιές των βουνών που καλλιεργήθηκε, έτσι λέει να επισυναχθεί η Εκκλησία σου. Να επισυναχθεί η Εκκλησία σου. Και είναι βεβαίως όλοι μαζί παρόντες, επειδή είναι παρόν παντού, πάντοτε το σώμα του Χριστού. Ένας Ορθόδοξος βέβαια, είναι πηδήσει, είναι ο Βικέντιος Λυρίνου, λέει το εξής: τι είναι καθολική η Εκκλησία? Ότι, αναφορικό το ότι, όχι ειδικό, βάζουμε όμικρον και ένα κόμμα. Ότι πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων επιστεύθη. Ότι λέει πάντοτε, πανταχού παντού και υπό πάντων από όλους έγινε πιστευτό. Έγινε δεκτόν. Αυτό είναι η καθολικότητα της Εκκλησίας. Ακόμη πάλι ο Άγιος Κύριλλος μας λέγει, καθολική εννοείται η Εκκλησία, καλείται δια το διδάσκην καθολικός και ανελιπός άπαντα τα εις γνώσιν ανθρώπου ελθύν οφείλοντα δόγματα. Κοινή η διδασκαλία. Όλοι πρέπει να πιστεύουν το ίδιο πράγμα και λέγεται καθολική επειδή όλοι πιστεύουν τα ίδια δόγματα, έχουν το ίδιο ευαγγελικό ήθος. Και τέλος, η Εκκλησία είναι αποστολική, δηλαδή ιδρυμένη υπό του Χριστού επάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων. Ακρογωνιαίου όντως του Χριστού. Σε μία οικοδομή έχουμε κάποια πέτρα ακρογωνιαία, έτσι λέγεται, που μπαίνει σε ένα σημείο που θα κρατήσει όλη την οικοδομή, επάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων. Τι θα πει αυτό? Προσέξτε εδώ. Έχουμε μία ωραία εικόνα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι η εξής. Παρουσιάζει την Άνω Ιερουσαλήμ, μία πόλη που κατεβαίνει από τον ουρανό και η οποία είναι τετράγωνη. Τι θα πει τετράγωνη? Το τετράγωνο είναι γνωστό ότι είναι το τέλειον σχήμα. Το τέλειον σχήμα. Ο κύκλος, όπως τα ξέρετε, δεν είναι τέλειο σχήμα.
Ποιος μπορεί να μου πει γιατί δεν είναι τέλειο σχήμα και ποια είναι η σχέση του κύκλου της ακτίνος του κύκλου με την περιφέρεια? Πέστε. Δύο επί τρία και 14 είναι αριθμός. Και για να σας ξεκουράσω, σε ένα αστεροσκοπείο της Ευρώπης, όπως είναι ο Τρούλος του αστεροσκοπείου, αναλύεται αυτό το 3 και 14 με έναν αριθμό τεράστιον, χωρίς να τελειώνει ποτέ. Ξεκινάει από την κορυφή του Τρούλου, γύρω σαλιγκαροειδός, ναι, είναι το 3 και 14, 3,14 και πάει. Συνεπώς δεν είναι τέλειος, δεν είναι τέλειος ο κύκλος. Το τετράγωνο, 5, 25, 25, τετράγωνο, είναι τέλειο σχήμα. Η πόλη λοιπόν είναι τετράγωνη. Είναι τετράγωνη. Τι θα πει? Τελεία. Και έχει 12 πυλώνες, 12 πόρτες. Προσέξτε, εικόνα είναι αυτό. Σε κάθε πόρτα ένας Απόστολος. Ένα θεμέλιον, λέει, της πόλεως. Στην κάθε πόρτα ένας Απόστολος. Τι θα πει? Ότι στηρίζεται η πόλη επάνω στη διδασκαλία των 12 Αποστόλων. Η οποία διδασκαλία των 12 Αποστόλων είναι η διδασκαλία του Χριστού. Γι' αυτό λέγεται Αποστολική Εκκλησία. Όπως την παράδοσε ο Χριστός στους Αποστόλους και οι Απόστολοι σε εμάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, τι είναι το κοινό, τι είναι το αποστολικό, τι είναι εκείνο που έχουμε μέσα στην Εκκλησία? Είναι και η Αποστολική Παράδοση. Ό,τι είπαν οι Απόστολοι. Είναι η διδασκαλία των Αποστόλων. Είναι και κάτι σπουδαίο. Η διαδοχή των Αποστόλων. Προσέξτε αυτό το τελευταίο. Διότι δεν είναι τα μυστήρια έγκυρα εάν δεν έχουμε διαδοχή από τους Αποστόλους. Η γνωστή μας χειροτονία. Ποιος σε χειροτώνησε? Αυτός που σε χειροτώνησε έχει διαδοχή από τους Αποστόλους. Έτσι οι Απόστολοι χειροτονούν, οι χειροτονηθέντες επίσκοποι χειροτονούν και ούτω καθεξής, και καλύπτουν τον χρόνο του μέλλοντος και προχωρεί αυτό το θέμα. Έτσι, πώς μπορείς να ξέρεις σαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όλα τα μυστήρια, αλλά αυτό ιδίως, ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, εάν έχουμε χειροτονία εκ διαδοχής? Αν δεν έχουμε διαδοχή, τότε το μυστήριο αυτό πέφτει στο κενό. Παράδειγμα, οι Προτεστάντες έχουν εκτυπήσει, προσβάλει την ιεροσύνη. Δεν έχουν συνεπώς διαδοχή. Και αφού δεν έχουν διαδοχή, όταν τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δεν είναι παρά κρασί και ψωμί, τίποτε άλλο. Σε εμάς όμως είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, βέβαια εν μυστηρίο. Όπως λοιπόν αντιλαμβανόμεθα, αυτά είναι τα τέσσερα ονόματα της Εκκλησίας, μία Αγία, Καθολική και Αποστολική. Και εύχομαι πράγματι να τα κατανοούμε αυτά, ώστε σιγά σιγά να μπαίνουμε και στο πνεύμα των πραγμάτων. Και να πάμε σε μια άλλη απορία.